Paola, la 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 la. Paola, la 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 la. Paola, la 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 la. Paola, la 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 la. Paola, la 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 la. Paola, la 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 la. Είναι μέσα στο δίσκο. Όχι, μακάρι. Θα μπορούσε να μπει όμως, παιδιά, ε. Παίξαμε χθες το Στέλιο Ρόκο. Είχαμε πάει για μια προγραμματισμένη συνέντευξη. Και μας είπε η Πάολα, για να δείτε πόσο κομπλεξάριστη είναι, και μας είπε, παιδιά, ελάτε για να. Τώρα, όντως έγινε έτσι αυτό το πράγμα. Έγινε έτσι. Ναι. Εντάξει, σούπερ. Δεν respect, θέλω, εσύ το είναι respect γενικά, ναι. Γιατί η Πάολα είναι για μένα αυτή τη στιγμή νούμερο ένα. Ελληνίδα τραγουδίστρια λαϊκή. Ακριβώς. Που γεμίζει τα μαγαζιά. Ακριβώς. Και δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Γεμίζει τα μαγαζιά, γεμίζει τα μαγαζιά. Θέλω να σου πω. Να μου πεις, όλοι γεμίζουν τα μαγαζιά εξαιτίας του κόσμου. Αλλά ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο ένστικτο για τους καλλιτέχνες που ακολουθεί τόσο πιστά. Γιατί είναι αληθινή. Αυτό. Έχει και πόλεμο, άκουσε και διάφορα σχόλια κατά καιρούς. Αλλά να πω, αποδεικνύεται πως η αξία, αν υπάρχει, δεν τη σταματάει τίποτα. Πώς είναι με τα σχόλια όλα αυτά, στεναχωριέται. Θα είναι στο Mad Walk. Γιατί είχε γίνει και το σκηνικό πέρσι. Μπορεί να είναι στο Mad Walk, δεν ξέρω. Τι λέει η Πάολα. Λαόλα, λα, 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 λα. Πάολα. Κατά τις μούρες θα σε φωνάξω πίσω. Να μου καρφώσεις το μαχαίρι στη καρδιά. Πόσες φορές τα μάτια μου θα κλείσω. Όλα, λα, η Πάολα. Καλησπέρα. Τι ωραία που μας προλάβατε εδώ, σώσα μου. Τι γίνεται εδώ? Με φνιδιάζετε? Πάντα, γιατί δεν είσαι αναμενόμενη. Θα σε δείρω, ρε. Τι γίνεται με σένα, αλήθεια? Να κάτσουμε εδώ. Όπως... Μια που πολύ μέσα, δεν πρέπει κάπου να κάτσουμε. Γίνεται πανικός εδώ. Δόξα τω Θεώ, γίνεται πανικός εδώ. Είμαστε, φαίνεται, καλά παιδιά και διασκεδάζουν μαζί μας. Καλοί τραγουδιστές. Με βλέπεις? Δεν βλέπω τηλεόραση, μωρέ. Καθόλου. Βλέπω, πώς δεν βλέπω. Βάζω δίσκο. Τι δίσκο ετοιμάζεις? Δίσκο, ο δίσκος βγήκε, δεν εννοούσα αυτό το δίσκο. Δίσκο στην τηλεόραση καρφώνω και βλέπω παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Αγαπημένη ταινία? Έχω πολλές. Βλέπω πολύ βουδιουκλάκι καταρχήν. Έλα ρε Πάολα, μου κάνει λίγο κόντρα σε σένα. Έλα, για πες, πάμε στα άλλα τώρα. Παολίνα. Τι Παολίνα? Θεά. Την καμαρώνουμε, αλήθεια. Καλό. Και είστε ολόιδιες. Καλό παιδί, όχι, με τον μπαμπά της μοιάζει. Στο ταπεραμέντο του χορού και της φωνής. Αν έμοιαζε εκεί στο Φώτη θα είχαμε προβλήματα. Θα πας ρε εσύ σε καμία κριτική επιτροπή? Τι να κάνω? Όχι, τι να κάνει η Πάολα, με συγχωρείς κιόλας. Να κρίνω αν τραγουδούν καλά τα παιδιά που έρχονται εκεί? Ναι, να κρίνεις. Να κρίνεις, να πεις τη γνώμη σου. Όχι να καταδικάσεις κανένα. Ναι, οκ. Okay. Όχι, ακόμη... Είσαι μικρή. Μικρή. Φαντάζομαι θα σε δούμε στο Mad Walk. Θα με δείτε. Θα είσαι? Ναι. Με ποιο show? Με το δικό μου. Στεναχωρήθηκες? Δεν στεναχωρήσε μωρέ αυτό και πας πέρα δόθε. Το παίζω με νεγάκι. Όχι, δεν στεναχωρήθηκα. Γιατί έκανες πολύ ωραία act. Mm. Και εντάξει, ξαφνικά δεν σε είδαμε. Με είδαν αυτοί που ήταν εκείνη τη βραδιά εκεί. Δεν με είδε ο κόσμος που παρακολούθησε τηλεόραση εκείνη τη βραδιά που το δείξανε. Μαγειρεύεις? Τι? Όταν η μαμά μου, πότε δεν μαγειρεύω. Γιατί είναι καλύτερη αυτή. Μαγειρεύω τα πάντα. Και τα κάνω πάρα πολύ καλά. Οι σπεσιαλιτές σου? Στιφάδο. Τα έχεις ακούσει όλα από κριτικές. Έχω ακούσει γενικότερα. Ναι. Υπήρχε κάτι που είπες ότι δεν μπορώ, εντάξει, αυτό, παιδιά, κόφτε το. Τέλος. Όχι. Περιμένω ότι χειρότερα έρχονται. Γιατί είναι αυτό το χειρότερο? Δεν είναι συνήθεια αυτό, δεν γίνεται για κάποιο λόγο. Δεν τα έχει κανένας μαζί μου. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Βοηθάς κάποιες οικογένειες. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα, μωρέ? Ναι. Έξω γίνεται χαμός. Θα... Θέλω όμως ότι η Πάολα είναι μια γυναίκα η οποία... Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Ναι, οφείλω όμως εγώ να το πω, γιατί το ξέρω, δεν είναι ψέματα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω την αλήθεια πάντως. Η
Παρεξηγήθηκε και αυτή η δήλωση με τον Κωνσταντζίδη τότε. Δεν ξέρω αν στενοχωρήθηκε γι' αυτό. Θα σου πω μόνο ότι στο χαρτί είναι πιο σκληρό από, να το διαβάσεις από ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να μιλάει και τον ακούς, ας πούμε, και βλέπεις το πρόσωπό του. Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Eurovision θα πήγαινε. Δεν ξέρω, δεν το σκέφτομαι αυτό, δεν θα πήγαινα νομίζω. Θα δουλέψω για αυτό που βλέπετε έξω. Μέχρι εκεί. Άντε και να βγάλω ένα δίσκο. Μέχρι εκεί. Θα πάει για ένα τερζί με την Ελλάδα. Αλήθεια, ναι. Δεν το ήξερα. Καλή επιτυχία, μπράβο. Και η Φουρέιρα με την Κύπρο. Τα ίδια εύχομαι. Πιστεύεις και τα λοιπά τώρα, Σαρκοστή. Πιστεύω τη μεγάλη εβδομάδα. Κοινωνήσεις. Ωραίο θα ήταν. Έχω κοινωνήσει πολλές φορές στη ζωή μου. Αλλά δεν ξέρω αυτή τη φορά αν θα κοινωνήσω. Πρέπει να εξομολογηθώ. Πού να πάω. Γιατί τι έχεις να πεις. Άμα ξεκινήσω εγώ. Κάνεις τίποτα για σένα. Τι εννοείς. Αυτό είναι φυσικό το σώμα ή γυμνάζεσαι και χτυπιές όλη μέρα. Είναι δικό μου το σώμα, είναι της φίλης μου. Αλλάζουμε που και που. Γυμνάζεσαι, ρε παιδί μου. Όχι. Ποτέ ζούμε. Αφού το ξέρεις που δεν γυμνάζω. Την ηλικία σου τη λες. Χρόνια τη λέω, την ξέρετε. Θα εμβαρέθηκα πια. Αλήθεια. Ναι. Πώς. Τι λέει, μωρέ. Πόσο. Φώτη, εσάς... Όχι. Είσαι ποιος... Σε πρόλαβα. Όχι. Και μόλις με ρώτησε πόσο χρονών είμαι. Πόσο χρονών είσαι. 28. Τι έγινε, Σάσα μου. Πάρε και την απάντηση. Τώρα σοβαρά. Τόσα χρόνια λέμε πόσο χρονών κάθε χρόνο. Δεν ξέρω πόσο είσαι. Έλα, τώρα. Να πω κάτι. Πώς γίνεται με το Φώτη να έχει τόσο καλές σχέσεις. Όλα τα πράγματα τα κάνει η αγάπη. Και αυτό το πράγμα το κάνει η αγάπη. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι αν δεν υπήρχε αγάπη. Είχες κάτι πολύ δυσάρεστο, την απώλεια του πατέρα σου. Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό? Δεν το έχω διαχειριστεί ακόμη και νομίζω ότι θα το διαχειριστώ ποτέ. Είσαι ερωτευμένη? Ναι. Περνάς καλά? Mm-hmm. Είναι ωραίος, μ' αρέσει ο δικός σου. Ποιον από όλους βρήκες τώρα, μπορεί να μην λες άλλον εσύ. Όχι. Το... Έχω πολλά παλικάρια εδώ. Ένας είναι πάντα εδώ, που κρύβεται. Κρύβεται. Το ουλαλά το βλέπεις, ο Σκάι. Σε έχω δει στην πρεμιέρα σου κούκλα με το ροζ. Τι φορούσες, ένα κοστούμάκι φορούσες? Ναι. Ναι, γλυκούλα μου. Όλα θέλουμε καλά. Τις ευχές σου. Από την καρδιά μου το λέω. Εύχομαι να καταφέρεις αυτό που σου πρέπει και σου αξίζει. Ευχαριστώ. Φιλάκι. Να πούμε ότι η συνέντευξη δεν ήταν κανονισμένη. Απλά μπήκαμε και μας δώσει συνέντευξη. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν μάνατζερ για να κάνουν συνέντευξεις. Υπάρχουν και αυτοί καλλιτέχνες. Να πούμε. Παιδιά, μπράβο. Ακούμε το τραγούδι Καράβι. Είναι από το CD Δε σε φοβάμαι ουρανέ του Γιώργου Στοφάνου που έχει 10 υπέροχα τραγούδια. Όμως μιλάμε για το Καράβι. Είναι το νούμερο 2. Όπου αν αγοράσετε και το CD, έχει μέσα γράψει κάτι η ίδια η Πάολα που το παίξαμε και στο βίντεο. Θέλω να σας διαβάσω κάτι γιατί νομίζω ότι οι γονείς μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στη ζωή. Και η Πάολα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει και νομίζω ότι δεν το ξεπεράσει ποτέ. Λέει λοιπόν, τα μάτια μου δεν θα ξαναντικρίσουν ποτέ τόσο όμορφο ζευγάρι, τόσο όμορφο λιοντάρι. Στην προηγούμενη ζωή σε είχα ονειρευτεί και σε αυτή έγινες ο πατέρας μου. Για μένα θα είσαι πάντοτε ένα πρόσωπο του ονείρου. Τώρα αγαπημένα μου είσαι πλέον κατάλευκος και έχεις αγαπηθεί από τους ίσους και όμοιους σου. Μέχρι την ώρα που θα συναντηθούμε θα σου λέω και όσο παλεύω να σωθώ, να καταλάβω προσπαθώ γιατί δεν βρίσκω μια σταγόνα από εσένα. Αφιερωμένο στον αθάνατο Αλέξανδρο της καρδιάς μου, σ' αγαπάω μπαμπά μου Πάολα. Γιατί αυτή είναι η Πάολα. Μάλιστα. Τώρα είναι... Έχουμε πολλές φορές στους ανθρώπους ότι είναι πολύ ευαίσθητοι και... Πραγματικά η κοπέλα το έκανε με πολύ αγάπη να μας βοηθήσει. Και καμιά φορά νιώθουμε και σίγουρους κάποιους ανθρώπους που έχουμε πολύ κοντά μας στη ζωή μας. Και όταν φύγουν, εκεί συνειδητοποιείς την απώλεια και λες, τι έχασα τώρα.
Κοίτα να δεις, το να διαχειριστείς το χαμό ενός τόσο δικού σου ανθρώπου, ενός ανθρώπου από τον οποίο έχεις πάρει πράγματα, είναι αυτός που σε έφερε στη ζωή, είναι αυτός που ήταν δίπλα σου στα δύσκολα, που σε βοήθησε, που σε στήριξε. Τώρα το λέει και η ίδια, τι να πούμε εμείς. Είναι ναι. Πράγματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Και πόσο κόσμο βοηθάει, που δεν το λέει φυσικά, γιατί είναι αυτό το στυλ πάω. Όχι απλά δεν το λέει. Αρνήθηκε πεισματικά σε βάση λες ψέματα. Ναι. Εντάξει, ναι. Ξέρεις, εγώ το ξέρω και από τα μαγαζιά που δουλεύει ότι καλά, ναι. Μία μέρα αφιερώνει όλες τις πράξεις τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά σε όλο το προσωπικό. Ναι. Οικογένειες από τα μέρη της βοηθάει. Πάντως η σεμνότητά της, όταν σου μιλάει. Που κατεβάζει το βλέμμα της, είναι μοναδική. Δηλαδή, μα λέει δεν θα πήγαινε σε επιτροπή, ποιος η Πάολα, παιδιά, ναι, που αν ότι, είναι κάποιο να πάει, είναι η Πάολα σε επιτροπή. Βλέπεις τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά η Πάολα και σε 20 και σε 30 και σε 40 χρόνια έχει μια στόφα παλιού τραγουδιστή, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, ναι. Θέλω να σου πω ότι θα λες Πάολα και παλιού σε 100 χρόνια. Παλιού τραγουδιστή, αλλά με πολύ καινούργια και άρεσε. Μα είναι τυχαίο ότι δηλαδή, το... Γιάννα πήγε... Αυτό. Γι' αυτό που λέμε για την Πάολα, έχει αυτή την παλιά στόφα, τύπου Καζατζίδης. Έχει καλό μάναντερ, παιδιά. Φώτης. Γι' αυτό που λέμε, αυτό πήγα σου πω τώρα. Έκανα τη συνέντευξη και πάλι καλά είχα τελειώσει όταν μπήκε ο Φώτης. Γιατί? Και μου λέει τι κάνεις εδώ. Ναι, αλλά είδες όμως με πόση αγάπη πλησίασε. Μας ξέρουν όμως. Σάσα, εγώ πέρα από αυτό της εξαίρεσης να και το ότι είπε ο Κέιν η Σάσα. Είναι ο πρώην, να πούμε για τον κόσμο, είναι ο πρώην σύζυγός της που έχουν και μαζί την Παολίνα. Ο πατέρας της Παολίνας και εμένα μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση πως αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι τόσα χρόνια μαζί. Μετά από, αφού τελείωσε το προσωπικό του κομμάτι, έτσι. Ναι. Πόσο τη στηρίζει ο Φώτης, πόσο είναι δίπλα της φύλακας άγγελος. Είναι φύλακας άγγελος. Στη δουλειά, στο να είναι. Είναι πολύ δυνατή σχέση που έχουν. Ξέρεις γιατί, το είπε και η ίδια. Η αγάπη, όταν αγαπάς, δεν έχεις εγωισμό. Γιατί ο έρωτας και το πάθος θα φύγουν σίγουρα. Πέρα από αυτό που είναι γνωστό για όλους μας, θα μπορούσε η Πάολα τώρα στην φάση καριέρας που είναι να έχει γίνει η γυναίκα εκείνη, η οποία θα μπορούσε να έχει όποιον θέλει να συμπεριφέρεται στους ανθρώπους. Όπως. Δεν λέω κάτι πάνω από αυτό. Λέω πάνω από τελειώσω το σκεπτικό μου. Γιατί υπάρχει κόσμο που υπέρογκο ποσό, υπέρογκο, δηλαδή πιο πολλά δεν γινόταν να πάρει. Σε κριτική επιτροπή και δεν πήγε. Θέλω να πω, παιδιά, για να ολοκληρώσω το θέμα του Φώτη που θέλω να πω, ότι θα μπορούσε να έχει όποιον θέλει και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά βλέπεις ότι έχει τους άνθρωπους, έχει βάσεις η Πάολα, έχει σταθερές στη ζωή της. Και όταν ένας άνθρωπος από την αφάνεια γίνεται δημοφιλέστατος και παραμένει με τους ίδιους ανθρώπους που ήταν πριν τα φώτα, για μένα θέλει πάρα πολλά πράγματα. Και στο καμαρίνι έχει, γίνεται πάρτι κάθε μέρα για τα φιλαράκια. Και ένα κορίτσι που έχει ακούσει τα χίλια μυριά όσα, που έχει αμφισβητηθεί όσο λίγες καλλιτέχνες, όσο λίγες τραγουδίστριες και ακόμα και από τραγουδίστριες με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Δηλαδή το να ακούς... Άστο. Ναι, άστο. Από ανθρώπους που έχουν την καριέρα τους, δηλαδή να αξίζεις. Η πορεία όμως... Αποδεικνύει τα πάντα. Κάποια πράγματα είναι να γίνουν, παιδιά, μα έχει ταλέντο. Και κάποια άλλα είναι να μην γίνουν. Ναι. Μην το ψάχνετε. Όχι, δεν ψάχνω στη μοίρα. Και φυσικά είναι και ερωτευμένη η Πάολα, αλλά δεν έχει ανάγκη να κάνει παπαράτσι στη μένα για να παίζει τα εξώπλα. Γιατί έχει τη δουλειά της. Την κυνηγάνε, παιδιά. Και πρόσεχε, πόσες τραγουδίστρες βγάζουν πια. Από την Panic Platinum, να πούμε. Πόσες κυκλοφορούν άλμπουμ. Πρόσεξε το λίγο. Οι πιο πολλοί καλλιτέχνες πια θα βγάλουν digital singles, θα είναι μοναχά στο ίντερνετ. Το να βγάλεις φυσικό άλμπουμ σημαίνει πως ο κόσμος θα πάει να τα σκάσει και να τα αγοράσει. Μα δεν έχει ανάγκη να κάνει στη μένα παπαράτσι. Δεν έχει, δηλαδή, πραγματικά την ευχαριστώ δημόσια, γιατί το έκανε για να βοηθήσει την εκπομπή. Το πιστεύω από τώρα, ρε παιδί μου. Ευχαριστούμε πολύ. Την παρακαλάνε όλοι για μια συνέντευξη. Και επειδή μας είπε περάσει μια βόλτα, λέω και εγώ. Δεν ρίχνω και την κάμερα. Και το πολύ πολύ να μας έλεγε όχι. Είναι αυτό που τι σου ξημέρωσε, πού να το φανταζόσουν. Ναι, αυτό. Η άλλη είχε μείνει εδώ πέρα κάγκελο, γιατί της άρεσε κάτω στο καμαρίνι. Όντως. Όχι καλέ, πω κακοήθειες τώρα. Γιατί παιδί μου κακό να σου αρέσει κάποιος στο καμαρίνι. Μου βγάζει τα πίτα στη φόρα. Στο έχω ξαναπεί. Άλλο το μ' αρέσει κάποιος και άλλο το α, είναι ωραίο παιδί. Έχει μεγάλη διαφορά.